Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Καλησπέρα φίλε και φίλοι και χρόνια πολλά. Εδώ είμαστε, οικονομικέ σελίδε. Ε, μετράμε ανάποδα έτσι για να κλείσει η χρονιά και οι δύο εκπομπέ τελευταίες τελευταία χρονιά, η σημερινή και η αυριανή, θα είναι εκπομπέ ενδοσκόπηση. Να δούμε δηλαδή σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε από άποψη εθνική οικονομία και τι αναμένουμε το 2024. Προσδοκίε, προβλέψει, προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Προ το παρόν, θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που αφορά τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, κατά κύριο λόγο, διότι σήμερα μα έκανε ένα ας το πούμε, πρωτοχρονιάτικο δώρο η Κομισιόν και εκταμείευσε ε, την τρίτη πληρωμή στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψη και ανθεκτικότητας. Μιλάμε για 3,64 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1,69 ευρώ είναι Επιχορήγηση, δηλαδή χρήματα που δεν θα τα επιστρέψουμε στην Κομισιόν και 1,95 δισεκατομμύρια ευρώ είναι δάνεια, αυτά θα τα επιστρέψουμε. Έτσι. Άρα και η τρίτη πληρωμή λοιπόν από το Ταμείο Ανάκαμψη απελευθερώθηκε σήμερα, μπαίνει στα τραμεία του κράτου για να χρηματοδοτήσει δημόσιε ή ιδιωτικέ επενδύσει που επιχορηγεί το κράτο. Θυμίζουμε ότι το συνολικό πακέτο που θα πάρει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψη είναι 36 δισεκατομμύρια ευρώ έτσι, εκ των οποίων 18,2 δις ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, χρήματα δηλαδή που δεν θα επιστραφούν πίσω στην Κομισιόν, και 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι δάνεια. Αυτά τα, τα πληρώσουμε, αλλά με ευνοϊκούς όρους. Έτσι, έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός που στήθηκε το 2020. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας, γιατί είμαστε σε γιορτινή περίοδο, βλέπετε, και όλα έχουν όχι ακριβώ παγώσει, έχουν μπει σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Λοιπόν, περιμένοντα από και το θέμα τον Μπάκα, το πρόεδρο του δικτύου Real Estate, ο οποίο βρίσκεται στον δρόμο, ελπίζω να μην κολλήσει την κίνηση για να τον έχουμε μαζί μα στο στούντιο. Για πάμε να δούμε. Κλείνει η χρονιά. Έρχεται ο νέο χρόνο. Και πρέπει να δούμε σε ποια φάση αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ελληνική οικονομία γνωρίζοντας σε ποια φάση, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ελληνική οικονομία, μπορούμε, έχοντας ως βάση αυτά τα δεδομένα, να δούμε πώς μπορεί να κινηθεί ενδεχομένως την επόμενη χρονιά το 2024, αν και βεβαίως στην οικονομία, το ξέρετε πλέον πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να είστε οικονομολόγοι, μεγάλο ρόλο παίζουν και τα απρόοπτα γεγονότα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ανά πάσα στιγμή την πορεία μιας οικονομίας, όπως την ελληνική, όπως και οποιαδήποτε οικονομία του κόσμου. Άρα, έχουμε, αν θέλετε, 5-6 βασικά σημεία αυτή τη στιγμή που καθορίζουν, αν θέλετε, την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο τέλος της χρονιάς. Και πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε. Πρώτον, η ισχυρότερη φάση του οικονομικού κύκλου στην Ελλάδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό, φίλε και φίλοι, είναι ένα γεγονό ανδιαφυσβήτητο και από τα στοιχεία τόσο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όσο και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και από τα στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια. Σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία, ιδίως από το 2019, με μοναδική εξαίρεση το 2020, το έτος δηλαδή που ξέσπασε ε, η πανδημία, έχει υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάκαμψης η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Αυτό σταθερά από το 2019. Πράγμα που σημαίνει ότι ε, οι δύο οικονομικές περιοχές, αφενός η Ελλάδα, έτσι, η χώρα μας, αφετέρου το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωζώνης, όποια από τα δύο μεγέθη και να πάρετε η σύγκριση είναι αυτή, ε, βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις οικονομικού κλίμακου. Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασμένοντας και λίγο χειρότερα, αν θέλετε, η Ευρωζώνη. Με ακόμα χαμηλότερους ζημό. Έτσι. Το ΑΕΠ, το εθνικό μα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το 2023, όπω βλέπετε και στη σχετική κάρτα, κατά περίπου 2,2%, έναντι μόλι 0,6% στην Ευρωζώνη. Άρα, η ελληνική οικονομία φέτος θα κλείσει με ανάπτυξη δύο μονάδες και βάλε πάνω από το ρυθμό ανάπτυξης ευρωζώνης ή μάλλον το ρυθμό στασιμότητας ευρωζώνης, γιατί 0,6% φίλες και φίλοι δεν το λες ανάπτυξη, έτσι, μάλλον μια στάσιμη κατάσταση το λες. Σε ό,τι αφορά το 2024, η αύξηση που προβλέπεται στην Ελλάδα κινείται στο εύρος 2 με 2,9%. Ε, η, εκτίμηση του προπολογισμού είναι για 2,1%. Υπάρχουν και εκτιμήσεις που είναι πιο, αν θέλετε, ε, Αισιόδοξε, έτσι που φτάνουν ακόμα και το 3% από διάφορου ξένου επενδυτικού οίκου. Το εύρο πάντω είναι εκεί. 2 με 2,9% θα κινηθεί η ανάπτυξη τη χώρα μα το 2024. Έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι αν διατηρηθεί αυτή η, η διαφορά, η αναπτυξιακή διαφορά ανάμεσα στην ελληνική οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία, αν δηλαδή εξακολουθήσει η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με ρυθμούς έως και διπλάσιους κάποιες χρόνια από την ευρωπαϊκή οικονομία, θα κλείσει ακόμα πιο γρήγορα η ψαλίδα σε ό,τι αφορά το βιωτικό επίπεδο που έχουμε. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει ακόμα διαφορά σε ό,τι αφορά το βιωτικό επίπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα με το βιωτικό επίπεδο, με το μέσο, αν θέλετε, βιωτικό επίπεδο που υπάρχει στην Ευρώπη. Διότι αν πάμε με μονομένα σε ευρωπαϊκέ χώρε, η απόσταση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι. Α ας μείνουμε στο μέσο βιωτικό επίπεδο. Όσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία από την οικονομία τη Ευρωζώνη, τόσο πιο γρήγορα κλείνει αυτή η ψαλίδα σε ό,τι αφορά το βιωτικό επίπεδο. Έτσι. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί για πάντα. Η οικονομία κάνει κύκλου. Κάποια στιγμή θα κλείσει ο κύκλος ο αναπτυξιακός, θα ξεκινήσει ένας άλλος. Έτσι. Το θέμα είναι αυτό να γίνει ομαλά και να μην υπάρξει κάποια πολύ μεγάλη κρίση, σαν και αυτή που ξέσπασε το 2010 εδώ στην Ελλάδα και φάγαμε 13 χρόνια για να συνέλθουμε. Πάει αυτό. Ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτής της ανάπτυξης είναι το εξή. Παραδοσιακά η ελληνική οικονομία στηριζόταν κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση. Έτσι. Δεκαετίες τώρα τα δύο τρίτα της ανάπτυξης της χώρας ήταν κατανάλωση. Κατανάλωση ιδιωτική όλων εμάς, των ιδιωτών, έτσι, νοικοκυριά, ε, ιδιώτες, μεμονωμένοι, έτσι, ε, οι επιχειρήσεις που καταναλώνουν και αυτές και πάλι λέγοντας, και βεβαίως η δημόσια κατανάλωση. Έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο μέγεθος ήταν η ιδιωτική κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν τα πάνω τους οι επενδύσεις. Αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο, διότι οι επενδύσεις βοηθούν στο να ανοίξει η οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργηθούν περισσότερες δουλειές. Περισσότερες δουλειές τι σημαίνει περισσότερα και εισοδήματα και καλύτερα εισοδήματα. Άρα στήριξη της κατανάλωσης, η οποία σε μεγάλη περίοδο της ελληνικής οικονομίας κατανάλωση στηριζόταν σε δανεικά, τα οποία κάποια στιγμή τα πληρώσαμε και τα πληρώσαμε ακριβά. Έτσι. Δανεικά είτε δικά μας, των ιδιωτών, μέσω του τραπεζικού συστήματος, είτε δανεικά του κράτους. Ξέσπασε η κρίση το 2010 και πήραμε το μάθημά μας, δυστυχώ το πληρώσαμε ακριβά. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζουν και παίρνουν παπάντως επενδύσεις. Έτσι, τη διετία 2021-2022 έχουμε μια εντυπωσιακή, θα λέγαμε, ανάκαμψη των επενδύσεων. Ε, κάτι που δείχνουν, δείχνει, αν θέλετε, ότι σαν να αρχίζει και να αλλάζει το αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας της ελληνικής. Δηλαδή, αντί να στηρίζεται μόνο στην κατανάλωση, να αρχίσει να στηρίζεται πλέον και στο δεύτερο πυλώνα, που είναι οι επενδύσεις. Έτσι, το πρώτο εννιάμινο του έτους, του τρέχοντος, που τελειώνει βέβαια, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 7,4%. Ενώ ακόμα πιο σημαντική να σημειώσουμε είναι η αύξηση των επενδύσεων που προβλέπεται για το 2024, για το χρόνο, 15%. Βέβαια, το ποσοστό των επενδύσεων τη χώρα σε ό,τι αφορά ω ποσοστό του ΑΕΠ και αυτό έχει αυξηθεί, έχει φτάσει στο 14,5%, είναι στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011. Το 2011 οι επενδύσει είτε σε απόλυτο νούμερο είτε ω ποσοστό του ΑΕΠ, του Εθνικού Ισοθήματο, είχαν κατακυλήσει στα χαμηλότερα όλων των ετών. Είχαν πέσει και κάτω από το 10% του ΑΕΠ. Από τότε σιγά σιγά κουτσά στραβά άρχισαν λίγο να τσιμπάνε, έμειναν σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 12% περίπου του ΑΕΠ όλα τα μνημονιακά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και ανακάμπτουν. Βεβαίω, βεβαίω, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το υψηλό που είχε πετύχει η ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά τι επενδύσει ω ποσοστό του ΑΕΠ, ω ποσοστό του εθνικού εισοδήματο το 2007. Το 2007 οι επενδύσεις είχαν φτάσει στο 23,2% του εθνικού εισοδήματος. Από τότε άρχισε η κατρακύλα, η οποία βεβαίως ήταν πολύ πιο έντονη την περίοδο της κρίσης της δημοσιονομικής. Τώρα αρχίζουν πάλι οι επενδύσεις και ανακάπτουν. Πυλώνα στήριξη της αύξησης αυτής των επενδύσεων είναι οι δημόσιες επενδύσεις. Είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σας είπαμε την είδηση σήμερα ότι υπήρξε η τρίτη εκταμείευση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μια βασική πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων, άρα στήριξης και ανάπτυξης των επενδύσεων. Έτσι. Αλλά έχουμε και το ΕΣΠΑ που τρέχει, που είναι άλλα 20 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Και μέσα σε αυτό το ποσό, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, αν θέλετε, και ε, την κοινία, τα, τα χρήματα, τα κονδύλια από την κοινή αγροτική πολιτική. Που είναι περίπου κροσομόντο πρέπει να είναι και αυτά γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, αν θυμόμαστε καλά. Άρα, μιλάμε για μια μεγάλη δεξαμενή κεφαλαίων που προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεφαλαίων που δυνητικά μπορούν να χρηματοδοτήσουν επενδύσει στην Ελλάδα, που αν τα αξιοποιήσουμε σωστά και τα απορροφήσουμε στην ώρα του θα δούμε μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, που σημαίνει τι, φίλε και φίλοι, σημαίνει περισσότερε δουλειέ, σημαίνει περισσότερα μεροκάματα, περισσότερου μισθού και καλύτερου μισθούς. Αυτή η τάση έχει αρχίσει από το 2021. Συνεχίζεται το 2023, θα συνεχιστεί και το 2024, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Μακάρι να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια και να αλλάξει λίγο το αναπτυξιακό μοντέλο. Να υπάρχει μια ισορροπία, να μην στηριζόμαστε μόνο στην κατανάλωση. Να στηριζόμαστε και στι επενδύσει που δημιουργούν θέσει εργασία. Τρίτο στοιχείο, το οποίο κανονικά θα πρέπει να ήταν πρώτο, γιατί κακά τα ψέματα η πορεία του τουρισμού είναι ίσω το μεγαλύτερο στήριγμα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τη χώρα. Έτσι. Άλλοι κλάδοι οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα χωλαίνουν. Άλλοι αναπτύσσονται, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό που αναπτύσσεται ο το για παράδειγμα, υπάρχουν κλάδοι στο Ιανικό Εμπόριο που βρίσκονται σε μια διαρκή κρίση όλα τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονό ότι η οικονομία ευρύτερα αναπτύσσεται. Όμως ο τουρισμό είναι αυτό που οδηγεί τα πράγματα. Οι επιδόσει του είναι εξαιρετικέ. Το 23 ήδη έχουμε ξεπεράσει τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις που κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το 2019. Και συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα οποία έχουμε δανειστεί και τα οποία σας παρουσιάζουμε και τα βλέπετε στι οθόνε σας. Το πρώτο δεκάμινο του έτους. Οι διεθνείς ταξιδιωτικές αφήξεις, δηλαδή οι αφήξει τουριστών στη χώρα. Και οι ανάλογες εις διαμορφώθηκαν αφενός ό,τι αφορά τους επισκέπτες, τους τουρίστες, 30,9 εκατομμύρια άτομα. Για φανταστείτε, μέσα yeah. σε 10 μήνες η Ελλάδα υποδέχτηκε και φιλοξένησε σχεδόν 31 εκατομμύρια άτομα. Τουρίστες, οι οποίοι ήρθαν άλλοι για λίγες μέρες, άλλοι για μια εβδομάδα, άλλοι ακόμα και για ένα μήνα. 31 σχεδόν εκατομμύρια άτομα. Και οι εισπράξεις, οι τουριστικές, τα χρήματα δηλαδή που άφησαν, οι τουρίστες στη χώρα, φτάνουν πλέον τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια συγκεκριμένα 19,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του 2019, έχουμε ξεπεράσει τις επιδόσεις εκείνες του 2019, πριν μεσολαβήσει η πανδημία και όλα τα δεινά που έχουμε υποστεί, έτσι, από τότε με τα lockdown, με το κλείσιμο του τουρισμού, θυμάστε το 20 και το 21, το 20 περισσότερο, ήταν χρονιές όπου ο τουρισμός δεν πήγε καθόλου καλά, ειδικά το 2020, έτσι, το έτο τη ξεσπάσματο τη πανδημία. Λοιπόν, ε, οι επιδόσεις το 2023 ξεπερνούν σε ό,τι αφορά τι αφήξει τουριστών κατά 4,1% το, τις τι του 2019 και κατά 11,6%. Τι επιδόσει του 2019 σε ό,τι αφορά τι εισπράξει. Και επειδή έχουμε τουρισμό ακόμα, και δεν μιλάμε μόνο τον εσωτερικό τουρισμό τώρα, το έχει ο Που είναι μεγάλο κι αυτό. Η Αθήνα έχει σχεδόν αδειάσει. Το κλινόνάστη που λέμε, έχετε φύγει περισσότερο. Και δεν λέμε τουρισμό μόνο στου δημοφιλεί χειμερινού προορισμού. Μιλάμε και να πάτε στον τόπο σα πίσω. Από εκεί, από όπου κατάγεσαι, για αυτέ τι μέρε τη γιορτήνα. Έχουμε και ξένου τουρίστε ακόμα. Ο τουρισμό λοιπόν είναι ο κλάδο που κινεί τα πράγματα στην Ελλάδα. Ο δεύτερο κλάδο που κινεί τα πράγματα είναι η οικοδομή. Αλλά αυτή είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Θα την ανοίξουμε κάποια στιγμή. Τι συμβαίνει και με την οικοδομή. Τι γίνεται τώρα με τον τουρισμό, Ποια είναι τα ωφέλη του τουρισμού. Καταρχήν, εκατοντάδε χιλιάδε συμπολίτε μα δουλεύουν, έχουν εισοδήματα και έχουν ένα βιωτικό επίπεδο. Δεύτερον, οι εισπράξει, επειδή καταγράφονται ω εξαγωγέ, δηλαδή εξαγωγέ υπηρεσιών. Τι κάνω, εξαγωγή υπηρεσία. Λέω το άλλο, έλα να μην επισκεφτεί Ω τουρίστα, να σε φιλοξενήσω σε ένα ξενοδοχείο, να φας, να πιει, να κάνει τον μπάνιο σου, να δει αξιοθέατα, να επισκεφτεί έτσι αρχαιολογικού χώρου και πάει λέγοντα. Αυτό έρχεται λοιπόν, αφήνει τα χρήματα το δω, καταναλώνει και κάτι. Άρα, αυτομάτω έχουμε μια ενίσχυση τη κατανάλωση. Λόγω τη κατανάλωση των ίδιων των τουριστών αλλά και της κατανάλωση των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό, επειδή σπληρώνονται, έχουν εισόδημα και αυτό βεβαίως ένα μεγάλο μέρος στο καταναλώνουν. Δεύτερον, επειδή έχουμε, καταγράφονται ως εξαγωγές υπηρεσιών, αυτό συγκρατεί το έλλειμμα στο εσωζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή, το έλλειμμα το οποίο έχουμε στις εξωτερικές μας συναλλαγές. Δηλαδή, στις συναλλαγές με τον έξω κόσμο, με τις άλλες χώρες. Έτσι. Παραδοσιακά, η Ελλάδα είχε και εμπορικό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τι εξαγωγέ αγαθών, είτε αγροτικών προϊόντων είτε βιομηχανικών προϊόντων. Και ευρύτερα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπου μέσα εκεί είναι και οι συναλλαγέ των υπηρεσιών και είναι και οι χρηματοοικονομικέ συναλλαγέ. Γιατί είμαστε μια χώρα που συνεχώ δανειζόταν και εξακολουθεί να δανείζεται αυτό εξωτερικό χρήματα. Καλώ το θέμε τον Μπάκα. Κάτσε να πει μια καλησπέρα. Ούτω ή άλλω. Λοιπόν, ο τουρισμό λοιπόν, οι εισπράξει από τον τουρισμό έρχονται και καλύπτουν ένα μέρο αυτού του ελλείμματο. Χρόνια τώρα, δεν γίνεται μόνο τώρα, δεκαετίε γίνεται αυτό. Το τελευταίο όμω, οι, η, η επιδόσει του είναι τέτοιε που η συνεισφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και οι προβλέψεις για το 2024 είναι ακόμα καλύτερες σε ό,τι αφορά τι επιδόσει που μπορεί να έχει ο τουρισμό, αρκεί επαναλαμβάνουμε να μην υπάρχει κάποιο απρόβλεπτο που τα φέρει όλα τούμπα. Τα απρόβλεπτα είναι μέσα στη ζωή. Δυστυχώ. Αυτό είναι το θέμα. Άλλο χαρακτηριστικό και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πούμε καλησπέρα στο θέμα του Μπαγκάδερ. Είμαστε να συνεχίσουμε. Α, είμαστε έτοιμοι. Έλα. Καλησπέρα. Πρόλαβε. <χε> σα ίσα. Πρόλαβε. Ήθελα, την τελευταία χρονιά, τελευταία εκπομπή τη χρονιά. Να πούμε τουλάχιστον μαζί. Δεν Ξέρω ότι έκανε. Πώ το Έκανε δρόμο να έρθει. Ναι. Εντάξει. Έχει πάρα, Οπότε, πολύ παιδιά, πολυκίνηση. Η συνέχεια αύριο, αφού ήρθε ο Θέμη, να αφιερώσουμε τα λίγα λεπτά που μένουν ε, στο, στο Θέμη τον Πάκα. Ούτω και αύριο θα είναι μια εκπομπή ενδοσκόπηση. Mm -hmm. Ξέρετε, κάνουμε ρε παιδί Πάτω, που α, πού βρισκόμαστε σαν οικονομία, που διάβασα, α, πού θα πάμε το 2024. Αυτό που διάβασα πάντω πύρο μου όσον αφορά το 2024, είδα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέφερε yeah. ότι αν δεν δει τον πληθωρισμό κάτω από 3% για τα επόμενα, για μάλλον για τουλάχιστον 2 τρίμηνα, δεν θα μπει στη διαδικασία να κατεβάσει τα επιτόκια. Κοίταξε, Παράλληλα, και φοβούνται και πάρα δείχνει. πολύ το εξή: Ότι μπορεί να σταματήσουν οι εχθροπραξίε, ο πόλεμο που υπάρχει αυτή στο Ισραήλ, αλλά θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ζήτηση σε αγαθά και ιδιαίτερα υπάρχουν τα προβλήματα αυτή που υπάρχουν σε συγκεκριμένη περιοχή. Και συζητάγανε, διάβαζα ότι φοβούνται πραγματικά πάρα πολύ ότι θα υπάρχει μια αύξηση του πληθωρισμού. Δηλαδή υπάρχει ένα κακό σενάριο, υπάρχει το καλό σενάριο τη μείωση του πληθωρισμού, αλλά υπάρχει και ένα κακό σενάριο. είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουμε και εμεί, σαν χώρα, αλλά ακριβώς. και παγκόσμια. Γιατί πριν κοιτά τι γίνεται στι ΣΟΕΣ, αυτό ακριβώ. Δηλαδή αυτό τη φοβίζει πάρα πολύ. Ότι μπορούμε να δούμε αύξηση τη ζήτηση ραγδαία στα τρόφιμα, στα διάφορα αγαθά και εκεί να δούμε προβλήματα στον πληθωρισμό και πληθωρισμό να είναι βαθμό. Αν δει την τιμή με την οποία διαπραγματεύεται το ρύζη στι παγκόσμιε αγορέ θα φρίξεις. Αυτή, αυτή τη στιγμή, πριν έρθει αυτό που λες. Και έλεγα και αυτή τη στιγμή άλλοι, στιγμή, ας πούμε, ειδικοί στο κομμάτι του Real Estate το αναφέρουν ότι επειδή υπάρχει ένα, μια έτσι προδιάθεση, καταγραφή όσον αφορά την εχώρια κτήματα αγορά ότι οι, οι τιμές θα διορθωθούν, θα υπάρξει όχι μείωση, Διόρθωση, ε, παγίωση. Υπάρχουν. Λοιπόν, αναφέρουν ότι πολλέ συναλλαγέ σταματούν να γίνουν, δηλαδή δεν έχουμε πολύ έντονε συναλλαγέ σε αυτό το διάστημα, διότι ο κόσμο περιμένει αυτή τη μείωση που θα τη δούμε, λέει, μεσοστικά, μέχρι το 2024. Ο κλάδο όμω, το είδο των ακινήτων, το οποίο θα επικεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όλων. Είναι τα οικιστικά ακίνητα και οι φοιτητικέ αιστείε. Yeah. Δηλαδή, θα δούμε μείωση των επενδύσεων στα επαγγελματικά ακίνητα και στου γραφειακού χώρου γενικά και θα δούμε μια έντονη δυναμική στα οικιστικά ακίνητα και στι φοιτητικέ αιστείε. Γενικά, στην κοινήματα αγορά, αυτό που λένε είναι ότι κρατήστε <κοί> λίγο μικρό καλάφι. Mm. Δεν θα έχουμε αυτή τη ραγδαία άξονα του τιμών πώληση. Δεν <σοί> είναι <σοί> λογικό όμω. Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Δηλαδή, μην το θεωρείτε ότι θα <σοί> δούμε <σοί> το ίδιο <ήλιον> ράλι. <σοί> δεν είναι λογικό όμω αυτό. Δηλαδή, κακάς, αφούσα, τα δύο-τρία τελευταία χρόνια, ε, ε, ειδικά σε κάποιε περιοχέ, τρέχαμε με φρενήρι ρυθμού ό,τι αφορά την κατασκευαστική και την δραστηριότητα, την οικολογική. Τώρα μίλαγα. Τις τώρα τιμές, μίλαγα. Ε, δεν θέλει λίγο αυτό το πράγμα να αρχίσει να μαζεύεται, λίγο, ναι, λίγο. Ναι, δεν θα δούμε μειώσει, θα δούμε διορθώσει. Δηλαδή, μην πιστεύω κόσμο ναι. ότι θα δούμε μειώσει, διορθώσει θα έχουμε. Από την άλλη πλευρά όμω, αυτό που συζητάνε είναι ότι γενικότερα σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βλέπουμε διορθώσει των τιμών. Η Ελλάδα όμω, ακόμη και με τα προβλήματα τα γεωπολιτικά που υπήρχαν τα τελευταία 2 με τρία έτη, κράτησε πολύ υψηλές τιμέ, και έντονο παιδιτικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, διάβαζα mm. ότι έχουμε 24,4% αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων σε εξωτικά yeah, right. κίνητα. Και όσον αφορά την Golden Visa, όσο είναι πληροφορία στην Golden Visa, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σχεδιάζει να σταματήσει την Golden Visa όπως τη γνωρίζαμε, τη φιλοσοφία του προγράμματος, mm. και να μπει στη λογική να δίνει η Golden Visa σε αυτού που επενδύουν σε παλιά διατηρηταία κίνητα, τα οποία τα ανακαινίζουν. Έτσι ώστε να σπρώξει, αυτό. με λίγα μεγάλο τρόπο, να οδηγήσει τα κεφάλαια σε ακίνητα τα οποία χρήζουν ολική ημερική ανακαίνηση και να αυξηθεί η αξία τους και να αλλάξει η όψη του μέσα στην κοινωνία και μέσα δεν στην δηλαδή κακό. πόλη. Και δεν είναι καθόλου κακό. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι θα... Να υπάρχει μια θα... κατεύθυνση τουλάχιστον. Α, Α, εκεί. Αυτό που λες τώρα, Σπύρο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που έκανε η Πορτογαλία εν μέσω πανδημία του κορονοϊού. Η Πορτογαλία την κόντρα βίζα την δούλευε. ναι, ναι, φτιάμουν, με τη λογική. Ήρθε Ή... Ή... φορά, συγγνώμη. Δεν πειράζει, όχι, όχι, πε τα τώρα. Ήνο... Ήρθε, ήρθε με τη λογική ότι ανάλογα το που έχω ανάγκη, yeah. κατευθύνω του επενδυτέ μου. Κάποια στιγμή αξίζει το κόμμα να πούμε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν χώρα εμεί, να κατευθύνουμε του επενδυτέ σε τι ακίνητα και σε ποιε περιοχέ και για ποιο λόγο. Ναι, yeah, αυτό θα έπρεπε. Δεν είναι ε, κρατικό παρεμβατισμό αυτό. Είναι κρατικά ε, έρχομαι εγώ στην Ελλάδα και είναι. Και ρωτάω, παιδιά, θέλω να επενδύσω. Ε, δεν πρέπει να του δώσει μια κατεύθυνση. Να του πει, έλα εδώ, κοίταξε, αυτή η αγορά έχει ευκαιρίε εδώ, αυτή εδώ δεν έχει. έχει Όχι, κορεστή, που, που σε βολεύει και σε που Που, θέλει να κατευθύνει τα χρήματα. Να του δώσεις, ναι. Δεν είναι ακριβώ κρατική παρέμβαση αυτή. Είναι μια φιλική ας το πούμε, έτσι, κατεύθυνση στον Είναι μια λογική αναπτυξιακή. Λοιπόν, θέμη μου. Ξέρω ότι ήρθε σκοτωμένο και σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα σε ευχηθώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, υγεία αισιοδοξία, χαμόγελα. Εδώ θα είμαστε. Και με άλλες. τη νέα χρονιά να έρθουμε να πούμε ευχάριστα πράγματα στον κόσμο. Θα πούμε. Είμαι, είμαι αισιοδοξή. Θα πούμε. Χαίρομαι λοιπόν, πολύ. Σε ευχαριστώ αυτό. πολύ. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα και του χρόνου. Τι λέω τη εβδομάδα μόνο εγώ. Και του χρόνου και τη χρόνου που φεύγει αύριο. Εδώ, στο ΑΡΤ, οικονομικέ σελίδε. Θα τα πούμε μετά την Παρασκευή, με τη Νέα τη Χρονιά. Εσεί τώρα θα μείνετε συντονισμένοι βεβαίω, γιατί σε λίγα λεπτά έρχεται η Σοφία Παραδείση με το εκρηκτικό δελτίο. Εμεί θα τα πούμε αύριο σε νέα το βράδυ. Να είστε καλά, όλε και όλοι, και να έχετε ένα ευχαριστώ βράδυ πάνω από όλα.